ακολουθήστε ένα απόσπασμα από το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ιστορικές Ιχνηλασίες με τον θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό κύριο Ιωάννη Σιδηρά με θέμα τις οδούς της Κομωτινής, με την αναφορά σε πρόσωπα της νεότερης αλλά και παλαιότερης ιστορίας του τόπου, η οποία αποκαλύπτει πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες της διαχρονικής πορείας των ανθρώπων που ανέδειξε η Κομωτινή και ο νομός Ροδόπης ευρύτερα. Ολόκληρη την εκπομπή θα την παρακολουθήσετε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, ακριβώς μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού μας σταθμού. Η δεύτερη εκπομπή στο ίδιο πλαίσιο, η ιστορία των προσώπων της πόλεως με αναφορά στα γεγονότα της Κομωτινής, τα οποία σχετίζονται με την παλαιότερη και νεότερη περπατησιά αυτής της πόλης και των ανθρώπων της μέσα στο διάβα του χρόνου. Πρέπει να πούμε, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η πινακίδα την οποία βλέπουν οι Κομωτινέοι σε κάθε δρόμο και εκεί αναγράφεται ένα όνομα ή ένα ιστορικό γεγονός, αλλά και οι άνθρωποι της Κομωτινής οι οποίοι διαβιούν σε αυτές τις οδούς όπου υπάρχει στον τοίχο των οικοδομών η σχετική πινακίδα, όταν θα διέρχονται από την κάθε μία από αυτές τις οδούς θα ενθυμούνται ίσως αυτά τα οποία άκουσαν την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, με τα εκκλησιαστικά, πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα και αυτά τα οποία θα ακούσουν σήμερα και αναφέρονται στους ευεργέτες της Κομωτινής και βέβαια στους ανθρώπους των γραμμάτων, της παιδείας, των τεχνών. Ας είναι η ελάχιστη προσφορά την οποία μπορούμε να αποδώσουμε ουσιαστικά ως τιμή και αναγνώριση σε όλους αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες βεβαίως που πραγματικά διακόνησαν αυτόν τον τόπο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους ευεργέτες της Κομωτινής και του νομού Ροδόπης. Στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τα πολιτικά πρόσωπα, αναφερθήκαμε στην Νικολάου Ζωήδη, ένα κεντρικό δρόμο. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε σε μια μικρότερη οδό που φέρει το όνομα Χατζικοστατή Ζωήδη, ενός μεγάλου ευεργέτη αλλά και πατέρα του Νικόλαου Ζωήδη. Κύριε Σιδηρά, τι έχετε να πείτε για αυτό το πρόσωπο? Ο Χατζικοσταντής Ζωήδης, όπως την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, υπήρξε ο γεννήτωρας της οικογένειας Ζωήδη. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του τη Βασιλική γύρω στα 1860 με 1870 μετά τον παλαιό Μιχαήλ Σούζο έρχεται στην Κομωτινή για να εργαστεί, να επιβιώσει και βεβαίως να συντηρήσει την οικογένειά του. Ο Χατζικοσταντής Ζωήδης κατήγετο από μία οικογένεια με επιφανέστατο όνομα στην Ήπειρο. Ο πατέρας του Χατζικοσταντή Ζωήδη, ο Νικόλαος Ζωήδης, εξού και το όνομα Νικόλαος Ζωήδης που είναι το όνομα του πρωτότοκου παιδιού του Χατζικοσταντή Ζωήδη, ο Νικόλαος Ζωήδης, ο μετέπειτα πρώτος αιρετός δήμαρχος Κομωτινέων. Ο πατέρας λοιπόν του Χατζικοσταντίν Ζωήδη ήταν ο Νικόλαος Ζωήδης, ο οποίος υπάρχει γραπτή μαρτυρία την οποία την εντοπίσαμε πριν περίπου από 2 χρόνια, ήταν γιατρός και μάλιστα ο προσωπικός γιατρός του Αλή Πασά. Μεγάλη προσφορά του, εκοιμήθη ο Νέστορκας Τσανακλής το 1932, υπήρξε άρχον οφικίαλος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, άρχον οφικίαλος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, μέγας ευεργέτης της Ελληνοορθοδόξου κοινότητος Γιουμουρτζίνης. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στις 27 Οκτωβρίου εκάστο έτος, που είναι η μέρα μνήμης εορτής του Αγίου Νέστορος, συναθλητού και μαθητού του Αγίου Δημητρίου, ήταν η μέρα επίσημης αργίας για τα σχολιά της Κομωτινής, γινόταν εκκλησιασμός, εκφωνούνταν πανηγυρικοί λόγοι και αναφέρονταν οι δάσκαλοι και οι μαθητές με σκετσάκια και άλλες θεατρικές παραστάσεις στον μεγάλο ευεργέτη της Κομωτινής, τον Έστερα Τσανακλή.